εκείνοι που γνωρίζουν, εκείνοι αγωνίζουν. Να έχετε πάντοτε υπόψη ότι η γυναίκα, λέγει, η γυναίκα πρέπει την ώρα που προσεύχεται να έχει στο κεφαλάκι της ένα μαντιλάκι. Αυτό είναι λόγος του Ευαγγελίου και δεν μπορεί, λέγει, να παρέλθει ούτε ένα κόμμα, ούτε μία τελεία, ούτε μία υπογεγραμμένη. Ο λόγος του Ευαγγελίου είναι ο ίδιος ο Θεός. Και να φύγουμε τώρα, να πάμε κάπου αλλού. Πόσα είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας? 7. 7. Μπορούμε να τα απαριθμίσουμε? Μόλις πάμε να βαφτιστούμε, έχουμε 2 μυστήρια, τη βάπτιση και το χρίσμα. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος, κάνει αμαρτίες. Οπότε έχουμε τη μετάνοια και τη Θεία Κοινωνία. 4. Όταν βρίσκεται στον κόσμο τούτο, κάνει οικογένεια. Στην οικογένεια έχουμε δυσκολίες, έχουμε αρρώσκες. Έχουμε λοιπόν άλλα 2 μυστήρια εδώ, το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. 6. Και μένει ένα. Το έναν αυτό, χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτε. Είναι το μυστήριο της ιεροσύνης. Και έτσι έχουμε 7 μυστήρια. Τώρα να πάμε στη βάφτιση να δούμε τι γίνεται εκεί. Πρώτα, έχουμε ορατά και αόρατα στο κάθε ένα μυστήριο. Ορατά είναι αυτά τα οποία βλέπουμε και αόρατα είναι αυτά που δεν βλέπουμε. Όταν γίνεται η βάπτιση, ορατό σημείο της βαπτίσεως είναι το νερό. Είναι το νερό. Είναι οι ευχές, είναι ο ιερεύς. Αυτά είναι τα ορατά σημεία. Αόρατα είναι ο καθαγιασμός του ύδατος. Δεν μπορείς όπου και να είναι να πεις ότι βαφτίζεσαι. Ημιμόνωνες πολύ μεγάλη ανάγκη που δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο νερό, ένας άνθρωπος, όχι ο ιερεύς. Γιατί αν γίνει εκείνη την ώρα, λέγει ο Άγιος Κοσμάς, έχεις και άλλο, είσαι μέσα στη μάχη, λέγει, και πολεμάς. Και είναι αβάπτιστος. Μπορεί να πάρεις χώμα από τη γη, χώμα, και να ρίξεις 3 φορές πάνω στο πλάσμα που ξεψυχά και να πείσεις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και τότε, λέγει, είναι βαπτισμένο και πηγαίνει στον Παράδεισο. Στην ώρα του βαπτίσματος έχουμε ευχές οι οποίες ονομάζονται κατήχησης. Μεταξύ των άλλων έχουμε ένα ορατό σημείο εκεί ότι ο ανάδοχος, ο οποίος αναλαμβάνει να βαφτίσει το μωρό,
ρωτά ο λειτουργός, πιστεύεις στον Θεό? Πιστεύω. Τρεις φορές. Αποτάσσεσαι τον σατανά. Τρεις φορές αποτάσσομαι. Και τις αγγέλεις αυτού. Και την πομπή αυτού. Ποια να είναι η πομπή του διαβόλου? Ποια να είναι η πομπή του διαβόλου? Που δίδομεν όρκον εκείνη τη στιγμή ότι δεν έχουμε καμιά σχέση. Πώς είναι το καρναβάλι σήμερα? Το καρναβάλι. Όσοι είναι βαφτισμένοι και όσοι υποσχέθησαν στον Θεό ότι αποτάσσονται τον σατανά και τις έργες αυτού και τις αγγέλες αυτού και την πομπή αυτού, σήμερον είναι επίορκοι. Άλλο φοβερό αμάρτημα. Φοβερό αμάρτημα ότι πηγαίνουν πίσω από τον διάβολο. Φοβερό αμάρτημα ότι παραβαίνουν τον όρκο τον οποίο έλαβαν στην βάπτιση. Έπειτα ο ιερεύς βάζει λάδι επάνω στο μωρό προτού το βάλει στην κολυμβήθρα. Τι σημαίνει αυτό? Στην εποχή που ήμεθα είχε προηγουμένως μια άλλη εποχή που έλεγε το ειδωλολατρική εποχή. Τότε στην Ολυμπία υπήρχαν Ολυμπιακοί αγώνες. Μέσα σε αυτούς τους αγώνες υπήρχαν πολλά αθλήματα, μεταξύ των οποίων και οι πάλι παλεύανε. Πώς επαλεύανε όμως? Ολόγυμνοι. Και απαγορεύεται να υπάρχουν γυναίκες εκεί. Και αλείβεται το σώμα του παλεστού με λάδι. Έρχεται η εκκλησία μας και λέγει στον ειδωλολάτρη, εσύ βάζεις λάδι στον παλεστή όταν γίνεται η πάλη? Θα βάλουμε κι εμείς λάδι και να έρθεις μαζί μας, λέγει η εκκλησία, διότι θα βάλουμε και εμείς λάδι για να γλιστρούμε όπως ο παλαιστής γλιστρούσε ο ένας με τον άλλο, να γλιστράει και αυτός που θα βαφτιστεί από τις παγίδες του διαβόλου και να φεύγει. Το ίδιο συμβαίνει και με το γάμο. Η ειδωλολατρική εποχή έβαζαν ένα στεφάνι με ελαία ή με άλλο. Στην πάλη. Αυτό έρχεται η εκκλησία μας και παίρνει πάλι αυτό και λέει, Στέφανο βάλεις εσύ εκεί στον νικητή, Στεφάνη θα βάλω και εγώ σε αυτόν τον νικητή εδώ. Ποιον νικητή? Εδώ είναι το θέμα. Ποιος παίρνει το στεφάνι από το χέρι του Θεού και πρώτα είναι αγνώσεις και έπειτα να εισέρθει στο μυστήριο του γάμου? Πόσο σήμερα μπορούμε να βρούμε αγνούς και αγνές κόρες και να φτάσουμε στο μυστήριο του γάμου και να πάρουμε το στεφάνι από το χέρι του Θεού? Υπάρχουν τέτοια πλάσματα σήμερα? Δεν υπάρχουν. Φύγαμε τόσο πολύ από τον Θεό, όπως η ρόδα του αυτοκίνητου, όπως πηγαίνει όταν ξεκολλήσει, φύγουν οι βίδες και βγει ο τροχός, τότε εκείνος ο τροχός πηγαίνει με τέτοια φόρα και πέφτει στην άβυσσο, στον κρυμνό. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Φύγαμε από το άρμα του Κυρίου μας, προσεκολλήθημε στο άρμα του διαβόλου, φύγαμε από το δρόμο και στον δρόμο που πηγαίνουμε να έχει απέραντο χάος. Όταν πέσουμε εκεί μέσα, χάθηκε ο άνθρωπος. Αγαπητά μου παιδιά,
Φεύγουμε από εδώ για να πάμε στο μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Το Άγιο Ευχέλαιο είναι με λάδι και με κρασί που γίνεται. Το παίρνουμε από την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, ο οποίος έβρε τον οδηπόρο πληγωμένο, η μηθανή, και έπλυναν τις πληγές, λέγει, με το κρασί και έβαλε λάδι. Το ίδιο στο μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Τούτα όλα τα οποία είπαμε τώρα είναι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε προηγουμένως. Δεν τα ακούσαμε προηγουμένως. Τώρα που τα ακούμε, οφείλουμε, έχουμε υποχρέωση να τα τηρούμε. Έπειτα, έχουμε μια άλλη περίπτωση πολύ σοβαρή, όταν η μητέρα είναι έγκυος και κάνει αποβολή. Πού πάει αυτό το μωρό? Το ερώτημα. Πού πηγαίνει? Δεν βαφτίστηκε? Δεν εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών? Διότι αν μη βαπτιστείτε εξίδατος και πνεύματος, ουμή εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εις τούτο το σημείο μένουμε στο χέρι του Θεού. Εάν η μητέρα ξεπίτηδες εφώνευσε το μωρό, αλίμονο και τρεις αλίμονο. Εάν όμως, δεν ξέρουμε, επιτρέπει ο Θεός, πολλές φορές γίνονται αποβολές χωρίς να γνωρίζουμε τον τρόπο, την αιτία, και τα γνωρίζει όλα ο Θεός. Τότε η μητέρα η οποία βάφει τα χέρια της με το αίμα το αθώο, πώς θα το ξεπλύνει αυτό το αίμα? Σήμερα πάμε στο μυστήριο του γάμου με τρεις και τέσσερις και πέντε εκτρώσεις. Και ζητάς επειτά να προκόψεις τη ζωή σου. Πώς να προκόψεις? Προκόπτεις. Αυτά εν ολίγης. Τα άλλα τα περισσότερα την άλλη φορά. Και ερχόμεθα τώρα στο θέμα της μαγείας. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανδρογίνων τα οποία υποφέρουν από μαγεία. Υπάρχουν εχθροί και οι εχθροί αυτοί καταφεύγουν στους μάγους, στα τσιγκάνες, στους χωτσάδες, και πέφτουν μέσα στην ειδωλολατρία και κάνουν κακό στον συνάνθρωπό τους. Πώς θα ελευθερωθούμε? Πρώτα να μην φοβούμαστε. Το πρώτο. Δεύτερο. Εάν συμβεί τίποτε, θα τρέξουμε στο Χριστό, όχι στο διάβολο για να μας ελευθερώσει. Ο κλέφτης δεν βοηθά τον κλέφτη να φύγει. Βοηθά τον κλέφτη για να κλέψουν μαζί. Γι' αυτό, όταν υπάρχει το θέμα της μαγείας, θα καταφύγουμε στο Χριστό μας, που είναι ο κυβερνήτης, που είναι ο νοικοκύρης. Εκεί θα πάμε για να διώξει τον διάβολο. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν και πηγαίνει ένα πλάσμα δικό μας, πονεμένο, και λέει, τι να τα κάνω παππούλη μου? Απαντά εκείνος, επειδή δεν ξέρει. Κάψε τα, λέει. Ο διάβολος καίγεται. Μες στη φωτιά είναι μέρα νύχτα, αν υπάρχει νύχτα. Όλο μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη φωτιά. Ο άλλος λέει, ρίξε τα στη θάλασσα. Πνίγεται ο διάβολος μέσα στο νερό? Δεν πνίγεται.
και όλα αυτά είναι στην άγνοια του κόσμου. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν ακούσετε από πουθενά ότι επήραν τέτοιες συμβουλές, να τους πείτε όχι, να πάνε μόνο στον ιερέα, ο οποίος θα διαβάσει και θα διώξει το κακό. Και τώρα με τη βοήθεια του Θεού θα προχωρήσουμε.